Γύρω στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις και το πρασίνισμα στους αγρότες, ενώ ακολουθεί η εξωτική αποζημίωση, εξελίξεις οι οποίες αποτελούν ανάσα στον αγροτικό κόσμο. Έχει μείνει το 50% της επιδότησης, το βάζω εγώ ως 50% λόγω του ότι υπάρχει το πρασίνισμα ολόκληρο και μέρος της ενίσχυσης. Από 18 έως 20 θεωρώ ότι θα είναι στα βιβλιαρία. Από εκεί πέρα θα ενισχύσει τον παραγωγό, διότι ο παραγωγός τα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκίνησε η καλλιεργική περίοδο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους υλοπαραγωγούς για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω COVID, ενώ στις 7 του μήνα ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία και την ενίσχυση των παραγωγών θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Μια διαδικασία η οποία προβλέπει την ενίσχυση της καλλιέργειας της ντομάτας θερμοκηπίου με ένα ποσό της τάξης των 540 ευρώ ανά στρέμμα, της καλλιέργειας μελιδάνας θερμοκηπίου με το ποσό των 300 ευρώ ανά στρέμμα και της καλλιέργειας αγκουριού με 240 ευρώ το στρέμμα. Όπως είχαμε τη διαβεβαίωση κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τον Υπουργό τον κύριο Βορύδη, θα δοθούν τα χρήματα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και το ζούμε και οι αγρότες αλλά και όλοι οι κλάδοι της οικονομίας όσον αφορά τις τιμές και τη διάθεση αρκετών προϊόντων. Έρχονται λοιπόν ενισχύσεις και γι' αυτό θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα δοθούν. Δίνεται 30 ευρώ στο στρέμμα, το οποίο αυξάνεται από εκτάριο και πάνω, αυξάνεται ανάλογα. Προέκυψε ένα θέμα, δίνεται μόνο στους κατασκευαστικούς επάγγελμα αγρότες. Από εκεί πέρα έχουν προκύψει όμως κάποια θέματα και θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν κάποιες ημερομηνίες για ενστάσεις στους κατασκευαστικούς επάγγελμα. Δεν έχουν περάσει για τον Α ή τον Β λόγο όλοι. Οι ενισχύσεις λόγω COVID θα καταβληθούν εντός του Δεκεμβρίου. Επίσης, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς για τις καταστροφές που υπέστησαν οι κατασκευές των θερμοκηπίων λόγω των χαλαζοπτώσεων, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Μάκης Βορύδης.